είδηση είναι αυτή, Μιχάλη, που δεν την ξέρω εγώ. Καλησπέρα. Βόμβα όμως. Έτσι μου λένε. Ξέρεις την ιστορία με την Ατλάντα και την βόμβα στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Όχι. Χάρης Αλευρόπουλος λοιπόν. Όχι ρε φίλε, Χάρης Αλευρόπουλος. Απεσταλμένος του Sky στην Ατλάντα. Γίνεται γνωστό ότι έχει πέσει βόμβα. Αλλά έχουμε τις διαφορές ώρας Ελλάδας, Αμερικής. Τον βγάζουν τον Χάρη Αλευρόπουλο, τον ξυπνάνε μέσα στον ύπνο στην Αμερική προκειμένου να τους πει τα νέα για τη βόμβα. Ναι. Ο παραγωγός που παίρνει τηλέφωνο, καλή ώρα σαν και τώρα, κοπελιά που με πήρε τηλέφωνο, δεν με ενημερώνει ότι θα πεις ότι έχω βόμβα. Δεν ενημερώνει το Χάρη Αλευρόπουλο λοιπόν μέσα στον ύπνο του ότι έχει πέσει βόμβα στην Ατλάντα, ναι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Λέει, κύριε Χάρη, πρέπει να βγείτε στον αέρα. Μέσα στον ύπνο του Χάρης λέει, να βγω κοπέλα μου. Βγαίνει στον αέρα λοιπόν, παραγωγός που είναι στο στούντιο του λέει, Χάρη καλησπέρα, δραματικές οι εξελίξεις, πες μας τα νέα για τη βόμβα. Και λέει ο απεσταλμένος στην Ατλάντα, βόμβα, ποια βόμβα? Έτσι κι εγώ, βόμβα, ποια βόμβα? Αυτοί δεν έβαλαν όμως μέσα λίγο γαρνιτούρα από ακροατές, ας πούμε, να το φτιάξουν λίγο πιο πιστευτό, κατάλαβες? Ναι, 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 αλλά αυτοί είχαν πραγματικό γεγονός. Είχε πέσει βόμβα. Αυτοί είχαν πραγματικό γεγονός, ναι. Βόμβα, ποια βόμβα? Ο μεγάλος, εντάξει. Εντάξει, ο Χάρης Αλευρόπουλος, ιστορία έχει γράψει. Μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Εντάξει, ειδικά, εγώ το βόλεϊ, ο Χάρης Αλευρόπουλος με έκανε να το ψιλοαγαπήσω για λίγο καιρό. Να γυρίσω, ναι, ναι, να το κοιτάξω δηλαδή, το συγκεκριμένο άθλημα, που δεν υπάρχει επαφή μέχρι εκεί. Σωστά, και όταν σταμάτησαν οι αλλαγές. Γιατί όσο υπήρχαν οι αλλαγές, δεν στεκόμουν σε αυτό ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν το πιο σπαστικό παιχνίδι. Λοιπόν, αλλαγές και πόντος, έτσι. Για να πάρει μια ομάδα ένα πόντο, έπρεπε να πάρει την αλλαγή, να πάρει και τον πόντο στο καπάκι. Είχαμε κανένα τρία ώρα. Κατάγανε 3,5-4 ώρες τα παιχνίδια του πόλη. Όπως το τένις που βάζουν κουβέρτες αυτοί στο Ρολάν Καρός, είναι τα παιχνίδια που παίζουν τέτοια ώρα. Λοιπόν, στις πρώτες σειρές έχει κουβέρτες. Λοιπόν, Τάκης, ο Κετσουκαλάς, Μπαλτάκος, με βούλα πλέον. Ναι. Ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θέλουμε το σχόλιο σου. Όχι θα είναι πρόεδρος, είναι πρόεδρος πλέον. Από απόλυτος αναμενόμενο... Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είναι φανερό ότι η πλευρά του Ολυμπιακού δεν ήθελε καθόλου αυτή την επιλογή, αλλά ήξερε ότι δεν ελέγχει την ΕΠΟ, δεν ελέγχει τα κουκιά, οπότε δεν είχε νόημα να κατεβάσει, πώς το λένε, άλλον υποψήφιο, και κατέβηκε μόνο στον Μπαλτάκος. Δεν μου λέει κάτι το πράσινο παρελθόν του. Ξέρεις, εγώ σε αυτά είμαι λίγο... Δεν τα ακούω πολύ, είτε το πράσινο είτε το κόκκινο παρελθόν του, και χαίρομαι που ο ίδιος δεν το κρύβει, ας πούμε, δεν έχει διάθεση να κρύψει τίποτα. Mm-hmm. Και είναι, μιλάει πολύ ανοιχτά για όλα τα θέματα. Εντάξει, οι ακραίες πολιτικές του απόψεις προφανώς με ενοχλούν. Αλλά τέλος πάντων εκεί δεν είναι για αυτές, ή φαντάζομαι τουλάχιστον ότι δεν είναι για αυτές. Είναι. Η τεχνοκρατική λογική του και η εμπειρία του, όχι μόνο ως νομικός σύμβουλος, αλλά γενικά η εμπειρία του από τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που είχε για μεγάλο διάστημα πολύ ενεργό ρόλο, πιθανό να του φανεί χρήσιμη. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα δεν είναι... Αν με ρωτάς αν θα διάλεγα από το ελληνικό ποδόσφαιρο κάποιον να βάλω για πρόεδρο στην ΕΠΟ, δεν θα διάλεγα τον Μπαλτάκο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε. Πώς να το πω.
θα πρέπει να περιμένουμε κυρίως να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί σε θέματα που καίνε και κάνουν τζιζ και έχουν πραγματικό νόημα, όπως είναι η εθνική ομάδα. Που όμως εκεί φαντάζομαι δεν έχει πάρα πολλά να κάνει τώρα. Δηλαδή λίγο πολύ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα βρει και έτοιμα. Και φαντάζομαι δεν θα τα πειράξει. Τουλάχιστον με τίποτα το πρώτο μεγάλο διάστημα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει στο Nations League. Όσον αφορά τα ζητήματα διαιτησίας, και εκεί μάλλον λίγο πολύ έτοιμα θα τα βρει. Δηλαδή θα ανανεωθεί η θητεία του Κλάτεμπεργκ, άρα δεν θα έχουμε κάποια δική του ενεργή συμμετοχή. Φαντάζομαι δεν θα λύσει κιόλας να έχει δική του ενεργή συμμετοχή. Οπότε θα χρειαστεί χρόνο για να τον καταλάβουμε. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με την επικοινωνία και τις δηλώσεις του. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε στην ΕΠΟ τίποτα φοβερά στελέχη και μια έτοιμη διοίκηση προκειμένου να τον καθοδηγήσει ή να τον βάλει στα νερά. Κατά το πια λίγο πολύ θα τα γνωρίσει μόνος του. Και καλά θα κάνει να τα γνωρίσει και μόνος του. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να εμπιστευτεί κανέναν. Ξαναλέω. Δεν είναι κάποια επιλογή που να σε κάνει να λες «Α, ωραία, μια διαφορετική μέρα ξημερώνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο». Αλλά είναι μια επιλογή που πρέπει να σε κάνει να περιμένεις να δεις πώς θα συμπεριφερθεί. Πάντως, μου κάνει εντύπωση που δεν υπήρχαν άνθρωποι ή δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφοι ή δεν προωθήθηκαν, δεν ξέρω, πρέπει προσπαθώ να σκεφτώ πώς να το πω σωστά, δεν προωθήθηκαν άλλοι άνθρωποι του αθλητισμού, ακόμα και πρώην αθλητές, για τη συγκεκριμένη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Βέβαια, το τελευταίο παράδειγμα ενός πρώην αθλητή, ενός πρώην ποδοσφαιριστή, δεν ήταν και τόσο αισιόδοξο, ας πούμε, αυτό το Ζαγοράκι, ο οποίος μπήκε και βγήκε σχεδόν την ίδια μέρα, σχεδόν. Αλλά μου κάνει εντύπωση που η συγκεκριμένη θέση είναι θέση φωτιά για όλους, ας πούμε. Είναι καίει, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Εσύ δεν είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι θέση φωτιά. Απλώς η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η ΕΠΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσο την θυμάμαι εγώ, είναι ένας τρόπος όπου αυτός ή αυτοί που έχουν τον έλεγχο της μπορούν να βάζουν τον άνθρωπο της επιλογής τους ή της αρεσκίας τους. Δεν είναι ότι ξέρεις, δεν πάει κάποιος, ακόμα και όταν προκύπτει μια ιδέα να πάει ένας πρώην ποδοσφαιριστής ή τέλος πάντων ένας άνθρωπος που γνωρίζει το χώρο, ακόμα και αυτός πνίγεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πολλές φορές πνίγεται πριν καν κατέβει για υποψηφίους και τελικά αποσύρεται την υποψηφιότητά του από τις πιέσεις και από το γεγονός ότι καταλαβαίνει ότι θα τον χρησιμοποιήσουν ως αχυράνθρωπο και δεν θα τον αφήσουν να κάνει δουλειά. Κάπως έτσι έγινε με το Ζαγοράκι. Ενώ όταν του έγινε η πρόταση να είναι υποψήφιος, πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάλαβε ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις ήταν τουλάχιστον ψεύτικες, με αποτέλεσμα που σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν κατάλαβε ότι εκεί έχει τοποθετηθεί για να εξυπηρετεί και όχι για να αποφασίζει, σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Οπότε πια για αυτή τη θέση οι κανονικοί, οι σοβαροί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. Ή ενδιαφέρονται άνθρωποι που θέλουν να είναι δεκτικοί, το λιγότερο δεκτικοί, στο να κάνουν εξυπηρετήσεις. Και κάπως έτσι κυλούν τα χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εδώ και μπόλικες δεκαετίες. Καμιά φορά έχει λίγο πλάκα, γιατί τα κουκιά, ο έλεγχος δεν είναι απόλυτος από κάποιον, τα κουκιά είναι μοιάζουν μοιρασμένα, οπότε κατεβαίνουν δύο ή τρεις υποψήφοι και γίνεται τζέτζελο και κυκλοφορούν βαλίτσες στα ξενοδοχεία για τους προέδρους των ΕΠΣ που μετέχουν στη διαδικασία εκλογής και μετράει ψήφους του.
Καμιά φορά τα κουκιά είναι τόσο ξεκάθαρα που δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να χρεωθεί μια επικοινωνιακή ήττα που είναι δεδομένη κατεβάζοντας έναν υποψήφιο που θα πάρει ελάχιστους ψήφους. Οπότε δεν έχουμε δεύτερη υποψηφιότητα και προκύπτει μοναδικός σωτήρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Μπαλτάκος. Και βγαίνει πανψηφί. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, απλά ξέρεις τι, εμένα σε όλη αυτή την κουβέντα για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όλα αυτά τα χρόνια μάλλον, με ενοχλεί ότι γίνεται συζήτηση για το ποιος ελέγχει. Δηλαδή ποιος είναι το κουμάντο, ποιος έχει τις ενώσεις, ποιος έχει το ένα, ποιος έχει το άλλο. Και είτε Παναθηναϊκός λέγεται, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, που λένε ότι η ΑΕΚ τώρα ελέγχει, ας πούμε, ο Μελισανίδης. Εγώ το ακούω συνεχώς, ότι ο Μελισανίδης ελέγχει την ΕΠΟ. Είτε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα με Σαββίδη. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται με τις ενώσεις. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος που να ελέγχει, που να είναι κουμάντο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το βγάλω. Πραγματικά δηλαδή, τώρα δεν το παίζω πίσω συννεφάκιας. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα γιατί πρέπει να ελέγχεται από έναν μεγάλο ιδιοκτήτη, ας πούμε, ομάδος η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα και η νοοτροπία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων παραγόντων. Και επίσης γιατί αυτό δημιούργησε μια παράδοση ετών, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ μεγαλύτερο νόημα, γιατί ο έλεγχος της ΕΠΟ σήμαινε και έλεγχος της διαιτησίας, κάτι που δεν ισχύει πια τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ ούτε οι σύμβουλοι της ΕΠΟ αυτοί που ελέγχουν απόλυτα την... που ελέγχουν καν, θα έλεγα, τη διαιτησία, διότι ο ρόλος σου έφερε τα τελευταία χρόνια με την επιτήρηση, να το πω έτσι, και η τοποθέτηση ενός ξένου αρχιδιαιτητή έχει αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό. Παρόλα αυτά, το να ελέγξει την ΕΠΟ ως ισχυρός παράγοντας μεγάλης ομάδας, τι να εξελιχθεί σε θεσμός. Η ΑΕΚ, ας πούμε, που όντως ο Μελισανίδης ελέγχει τις περισσότερες ενώσεις αυτήν την εποχή, είχε πολλά μεγάλα παράπονα, ας πούμε, από την διαιτησία φέτος. Δηλαδή μοιάζει να μην έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτός ο έλεγχος της ΕΠΟ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πράγματα που εκτιμούν οι παράγοντες ότι κερδίζουν με τον έλεγχο της ΕΠΟ ή με τον έλεγχο των ενώσεων και την εκλογή Προέδρου. Περισσότερο, ξαναλέω, είναι ένα power game των ισχυρών του ελληνικού ποδοσφαίρου, που πάντα η λογική τους είναι ότι θέλουν να τα ελέγχουν, και λιγότερο έχει πραγματική αξία για αυτούς. Τώρα, αν με ρωτάς για τα προηγούμενα χρόνια τι σήμαινε αυτός ο έλεγχος, πώς σήμαινε πράγματα. Από την εποχή πολύ 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 πίσω. Εδώ κάποτε σήμαινε, είχε νόημα ο έλεγχος της ΕΠΑΕ, της περίφημης, που λατρεύει στο ρεπορτάζ. Βέβαια. ΕΠΟ ΕΠΑΕ, το καλύτερο ρεπορτάζ. Μπράβο, ναι. ΕΠΟ ΕΠΑΕ, που γινόταν σκοτωμός μεταξύ των ομάδων, ποιες μαστερίζουν και ποιες όχι τους μεγάλους, προκειμένου να μπορέσουν να βγάλουν πρόεδρο στην ΕΠΑΕ. Αυτό τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον πρόεδρο της Super League έχει ατονίσει, γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι τα ωφέλη είτε πάνω είτε κάτω από το τραπέζι είναι ελάχιστα, οπότε δεν πολύ ασχολούνται και κάνουν ένα εκτεταμένο rotation. Κάθε ένα ή κάθε δύο χρόνια έχουμε και διαφορετικό πρόεδρο και περνάνε λίγο πολύ όλες οι ομάδες από τη θέση του πρόεδρου. Στην ΕΠΟ μας έχει μείνει ακόμα το κουσούρι ότι είναι καλό, είναι σημαντικό, είναι πολύτιμο να ελέγχει στην Ομοσπονδία και όσο μπορείς να επηρεάζει την διαιτησία. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές που ο έλεγχος της Ομοσπονδίας θα σημαίνει και έλεγχος της διαιτησίας. Το λέω αυτό γιατί άλλωστε το συζητάγαμε και όταν συζητάγαμε τον Κλάτεμπερκ, έλεγα, μιλούσα για όλα τα κακά του, αλλά έλεγα ότι παίζουμε μια καλύτερη λύση. Δεν έχουμε. Σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές και τα προηγούμενα χρόνια, μια χαρά είναι η διετία του Κλάτεμπερκ, με προβλήματα μεν, αλλά μια χαρά. Εάν φύγει ο Κλάτεμπερκ και φύγει η εποπτεία της UEFA και επιστρέψουμε στο καθεστώς να αποφασίζει η ΕΠΟ, δεν ξέρω αν θα είμαστε μια χαρά. Όποιος και αν την ελέγχει τη χρονική στιγμή στην οποία θα γίνει αυτή η αλλαγή. Θέλουμε τον ξένο μας γι' αυτό.
Για να φύγουμε από το θέμα της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, γιατί ουσιαστικά είναι τελειωμένο τώρα. Έχουμε κάτι δεδομένο, έχουμε κάτι χειροπιαστό πλέον. Έχουμε πρόεδρο. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόεδρο, τόσους μήνες με αναπληρωτή πρόεδρο κτλ. Κτλ. Τώρα έχουμε πρόεδρο, οπότε έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Το κλείνουμε αυτό. Αν η μετεγγραφική περίοδος ήταν έκθεση, το μάθημα της έκθεσης δηλαδή, θα έλεγα τώρα, θα το χαρακτήριζα ως ότι βρισκόμαστε στον πρόλογο. Για να πάμε στο κυρίως θέμα, έχουμε καιρό ακόμα. Στον πρόλογο λοιπόν που προσπαθούμε να φτιάξουμε, έτσι, αυτό το εισαγωγικό σημείο, είμαστε σε καλό δρόμο? Δηλαδή βλέπεις αυτό που μέχρι τώρα, μάλλον αυτό που παρουσιάζουν οι ομάδες, αυτές οι κινήσεις που κάνουν οι ομάδες, είναι το αναμενόμενο, ή θεωρείς ότι ακόμα δεν έχουν κινηθεί έτσι όπως αυτές θέλουν, θα ήθελαν? Δεν έχουν βρει ακόμα τους στόχους? Γιατί βλέπω πολλές καραμπόλες, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, Μιχάλη. Κοιτάξτε, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ, που έχει μια δραστηριότητα από νωρίς και που φαίνεται ότι ο Μπότο έχει αποφασίσει για αρκετούς από τους στόχους που έχει θέσει, για αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές που τον ενδιαφέρουν, και έχουν κυκλοφορήσει και τα ονόματα τους εδώ και εβδομάδες ορισμένων από αυτούς, ή εδώ και μερικές μέρες για κάποιους άλλους. Με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ λοιπόν, οι υπόλοιποι όχι μόνο δεν έχουμε κάποια μεταγραφή ακόμα, αλλά και τα ονόματα που προκύπτουν καταλαβαίνεις ότι είναι υποψήφιοι για στόχοι και όχι στόχοι. Δηλαδή θέλω να πω, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, το δεκάρι τον Ουργουανό, το ξέρουμε εδώ και πόσο, τουλάχιστον ένα μήνα, ότι τον έχει κυκλώσει και κάνει προσπάθεια να τον πάρει. Τον κεντρικό αμυντικό του Νορβηγού το έχουμε κλειδώσει εδώ και εβδομάδες ότι τον θέλει ο Μπότο και είναι σε διαπραγματεύσεις μαζί του, είναι σχεδόν κλεισμένος. Τον Ράφα Σουάρες, τον Πορτογάλο αριστερό μπακ, το ξέρουμε εδώ και αρκετές μέρες ότι είναι κλειδωμένος στόχος. Έχουμε δηλαδή στον ΠΑΟΚ, φαίνεται να είμαστε, τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι γνωρίζουμε, κλειδωμένες περιπτώσεις στόχων που μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις και θα φορέσουν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στους υπόλοιπους το καταλαβαίνεις από την ονοματολογία ότι απλώς προκύπτουν ονόματα προτάσεων ή ονόματα που είναι στη λίστα, αλλά οι ομάδες δεν έχουν καταλήξει αν είναι και η πρώτη τους επιλογή και δεν έχουν μπει καν και σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Δηλαδή δεν νομίζω, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση με κάποιον τώρα για να τον αποκτήσει. Μπορεί να είναι σε συζητήσεις, πόσο κάνει κτλ. Κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Στον Άρη, αν εξαιρέσεις ορισμένες περιπτώσεις από την Ελλάδα, δεν λέω Έλληνες, εννοώ παίκτες παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, για τις οποίες πιθανόν να υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ποσοστές που είναι, μένουν ελεύθεροι, κυρίως τέτοιοι. Και εκεί φαίνεται πως το πλάνο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει με την Ατλέτικο και τον Μπουργούς και ποια κενά μπορούν να καλυφθούν από αυτού την συνεργασία και μετά να προχωρήσουμε παρακάτω. Στον Παναθηναϊκό παίζει πάρα πολύ Λατινική Αμερική και αυτό πάντα είναι δύσκολο. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει πάρα πολύ την Αργεντινή και αρκετά τη Βραζιλία. Και αυτό πάντα θέλει το χρόνο του. Χώρια που και εκεί ο Γιωβάνοβιτς δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε παραπάνω από μια-δυο περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πιθανόν να κάνει και διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Στον Παναθηναϊκό ποιος κάνει τις μεταγραφές? Αν στον ΠΑΟΚ τις κάνει ο Μπότο, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει Μπότο? Όχι. Δεν έχει. Δεν έχει καν θέση στο οργανόγραμμα. Όχι, δεν έχει πρόσωπο. Είναι one man show ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον προς το παρόν. Τέτοιος ήταν και πέρυσι το καλοκαίρι. Δηλαδή μόνο τις οικονομικές διαπραγματεύσεις δεν έκανε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε ο ίδιος. Ακόμα και τις διερευνητικές επαφές με την πλευρά του παίχτη ο ίδιος έκανε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα στον Παναθηναϊκό ότι αυτή η δεξαμενή στελεχών πρέπει να μεγαλώσει λίγο. Φαίνεται πως αυτό είναι και κάτι που ζητάει και ο
Γιωβάνοβιτς. Αλλά προς το παρόν είναι one man show. Υπάρχουν ένα-δύο τα πάντα τα κάνει ο manager. Ναι, για πες. Είναι Λατινοαμερικάνοι, πρώην παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι κατά ανάγκη Παναθηναϊκού, για την ακρίβεια δεν είναι, δεν έχουν παίξει το Παναθηναϊκό, ναι. Με τους οποίους ο Ιβάν έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι, ξέρω να το θυμάσαι, ένα δεκαράκι που έπαιζε σε κάποιες θεωρητικά μικρές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Φαβάλη. Ναι, βέβαια. Ο οποίος, ας πούμε, είναι αυτός που έκανε και τη μεταγραφή του Παλάσιους πέρσι το καλοκαίρι. Αχα. Και ο οποίος, με τον οποίο μιλάει αρκετά συχνά ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, και σε σχέση με τις μεταγραφές που κυνηγάει τώρα από την Αργεντινή, για αυτόν τον Μπλάνκο, ας πούμε, έτσι γίνεται δουλειά, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που έγινε και με τον Παλάσιο, με τον Παλάσιος, ναι. Αλλά είναι επί της ουσίας σε σχέση με το οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, είναι one man show Ιβάν. Μάλιστα. Μέχρι να δουν ότι δεν μπορούν, ας πούμε, να λειτουργήσουν έτσι και θα πάρουν κάποια ενδιάμεση. Όπως έγινε στον Πάο πέρυσι. Ναι, νομίζω ότι δεν θα κρατήσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Βεβαίως, αυτό ήταν κάτι που την περσινή χρονιά του επιθυμούσε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί καταλάβαινε ότι στο Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια οι λανθασμένες επιλογές των μεταγραφών ήταν γιατί μπορούσε κάποιος να πάει οποιοδήποτε, ακόμα και εκτός Παναθηναϊκού, στο γραφείο του Γιάννη Αλαφούζου και να του πει αυτός εδώ είναι παιχτάρα γιατί δεν τον παίρνεις. Και ο Γιάννης Αλαφούζος να κινήσει διαδικασίες για να τον πάρει. Οπότε, επειδή είχε μάθει όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα αγκάθια ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όταν είχε συμφωνήσει πέρυσι με τον Γιάννη Αλαφούζο, του είχε πει μεταγραφές, για τις μεταγραφές αποφασίζω εγώ. Στην πορεία, βέβαια, όταν κατάλαβε ότι το λευκό χαρτί που του έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν λευκό και όσον αφορά το οργανόγραμμα, δηλαδή ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έπρεπε να δεν αποφάσιζε μόνο, αλλά προχωρούσε και στις διαπραγματεύσεις, εκεί διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, έλλειμμα όμως το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα. Αλλά επίσης σε αυτόν τον τομέα η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ συνεργάσιμος ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή δεν θα ήθελε έναν τεχνικό διευθυντή που να έχει άποψη. Ή τουλάχιστον όχι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Θα ήθελε έναν τεχνικό διευθυντή εκτελεστικό όργανο. Ναι. Και δεν είναι πάντα εύκολο να το βρεις αυτό. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσόχο, να είστε καλά.